Πάμε στην κυρία Ζαχαράκη, στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλημέρα σας, κυρία Ζαχαράκη. Καλημέρα σας, στον δρόμο της επιστροφής από τον Εύρο. Καλημέρα. Όπου κάνατε και εξαγγελίες και θέλω να τις ακούσω. Τι είπατε εκεί για τους πατριώτες μου και αν έχω και κενά θα σας στείλω κι εγώ υπόμνημα. Ναι. Έχει ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά χθες έγινε εξειδίκευση και για πρώτη φορά θα γίνεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Μάλιστα. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι χθες υπόθηκαν μέτρα τα οποία αφορούν Διδημότυχο, Ορεστιάδα, το Σουφλί, αλλά έχει και μέτρα τα οποία αφορούν και την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη μας. Γιατί βλέπουμε προφανώς ότι πέραν το γεγονός ότι είναι τα σύνορά μας και οφείλουμε να τα προστατεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τον κόσμο, συγχρόνως όμως έχει χωριά που άδειασαν. Έχει χωριά τα οποία εδώ και χρόνια ο κόσμος φεύγει, πάει στην Αλεξανδρούπολη που έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Και αλήθεια είναι ότι η Αλεξανδρούπολη ζει μέρες έτσι μεγάλης ανάπτυξης, ναι, και με το λιμάνι και με πάρα πολλούς ανθρώπους νέους που θέλουν να πάνε εκεί. Αν παρατηρήσετε και μόνο το στεγαστικό, θα δείτε την τάση της εσωτερικής μετανάστευσης. Εμείς όμως είμαστε εδώ έτσι ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες αισιοδοξίας, χωρίς να πεις ότι μπορείς να αναστρέψεις εύκολα αυτό που έχει συμβεί, γιατί υπάρχουν μικρά χωριά. Φανταστείτε ένα χωριό Μιλέα. Έχει αδειάσει. Δεν έχει πλέον κανένα. Αυτό λοιπόν το οποίο είπαμε χθες ήταν μια πλειάδα μέτρων, τα οποία κυρίως είναι στα 3 δισεκατομμύρια για την περιοχή. Ένα περιφερειακό σχέδιο το οποίο έχει να κάνει και με το στεγαστικό. Θέλετε να τα πω ή να. Όχι, να μας τα πείτε σε τίτλους. Τι δίνεται. Ένα, δύο, τρία. Είναι σημαντικό. Στεγαστικό. Είναι καλό να ξέρει και ο κόσμος γιατί αυτά θα είναι και η βάση και για άλλες περιοχές. Το στεγαστικό λοιπόν. Αν πάρεις με το σπίτι 2, το καινούριο δηλαδή πρόγραμμα εκταμείευσης δανείων, 2 δισεκατομμυρίων, το οποίο θα τρέξει από τις αρχές του 25. Αν πάρεις σπίτι σε όλη την περιφερειακή ενότητα Εύρου και έχεις 2 παιδιά, θα έχεις ακριβώς την αυξημένη κάλυψη επιτοκίου όπως έχουν τρίτεκνοι και πολύτεκνοι. Εξίσωση δηλαδή των διτέκνων με τους τρίτεκνους και πολύτεκνους για να πάρεις αυτή την αυξημένη επιδότηση επιτοκίου στον Εύρο. Αν μετεγκατασταθείς σε Σουφλί, Διδημότυχο και Ορεστιάδα και μείνεις εκεί μόνιμα όμως, ναι, και έχεις και δουλειά γιατί θα βάλουμε και αυστηρές προϋποθέσεις γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποιος να μείνει και όλες εκεί. Βέβαια. Έχεις 10.000 ευρώ όταν πας σε έναν οικισμό που είναι ως 500 άτομα και 6.000 ευρώ για τα 2 πρώτα χρόνια όταν είσαι σε έναν οικισμό με πάνω από 500 άτομα. Συγχρόνως έχει ειδικά κριτήρια εντοπιότητας όταν είσαι δημόσιος υπάλληλος και θέλεις να πάρεις μια διαδικασία μετάθεσης, μετάταξης, απόσπασης ή παίρνεις διαδικασία ΑΣΕΠ, πας να προσληφθείς, έχεις τη δική μου οριοδότηση αυξημένη για τον Εύρο στους 3 δήμους, Σουφλί, Δημότυχο, Ορεστιάδα, 40 μόρια, στην Αλεξανδρόπολη 20 μόρια και εκεί αυξημένο, πρέπει όμως να μείνεις 15 χρόνια. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια να δώσει. Ναι, γιατί είχαμε και να σας θυμίσω λίγο και μια άλλη ιστορία που ξαφνικά όλοι άρχισαν να. Κάποιοι συνοριοφύλακες που προσλήφθηκαν για να είναι στα σύνορα. Έφυγαν. Και μετά, όχι, υπέγραφαν συμβόλαια γάμου. Πώς τα λέμε, Σύμφωνο, όχι συμβόλαιο, σύμφωνο. Συμβίωσης και όλοι πήγαιναν μετά Αλεξανδρούπολη. Ξαφνικά όλοι ήθελαν να παντρευτούν. Να υπάρχουν και τέτοια, δηλαδή αυτοί πραγματικά να κρατήσουν τον τόπο ζωντανό και γι' αυτό για το οποίο πηγαίνουν να το υπηρετήσουν και να βοηθήσουν τον τοπικό πληθυσμό. Αυτό είναι, αλλά είναι και ένα συζήτηση πλαισίου, το οποίο προφανώς αγγίζει το δημογραφικό, ότι ξέρετε, το νέο παιδί που θα πάει εκεί, ο μεγαλύτερος υπάλληλος, ο συνοριοφύλακας, δεν του αρκεί μόνο να έχει τη δουλειά, του αρκεί να έχει το βεφανιπιακό σταθμό. Απαιτείται να έχει το σχολείο. Άρα, συγχρόνως, πρέπει να σας πω ότι ανακοινώσαμε, ότι καλύπτουμε, όπως καλύπτουμε όλες τις πλήρες αιτήσεις για τους βεφανιπιακούς σταθμούς, καλύπτουμε και όλα τα παιδάκια πλέον που πηγαίνουν σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Θα έχει προτεραιότητα ο Εύρος στα καινούργια προγράμματα που θα βγάλουμε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για νέες θέσεις σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, όπως επίσης και για προγράμματα που έχουμε κάνει για δημιουργική απασχόληση, για παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, για ρομποτική. Πράγματα που ακούγονται αυτή τη στιγμή μικρά-μικρά, αλλά όλα μαζί κάνουν το puzzle. Ναι. Το puzzle των κινήτρων, έτσι ώστε να μπορεί να καταστεί ξανά ελκυστικός. Το βλέπω πάντα με μια βλέψη έτσι ρεαλιστική και όχι να δίνουμε υπερβολικές υποσχέσεις στον κόσμο, να το προσπαθήσουμε όλοι μαζί, αλυσίδα, αυτοδιοίκηση, κεντρική εξουσία αλλά και προφανώς και ο ιδιωτικός τομέας,
για να μπορέσει ο κόσμος να γυρίσει, αν το επιθυμεί πάλι, κυρία, ειδικά στα μικρότερα χωριά. Κυρία Υπουργέ, δεν είναι μόνο να γυρίσουν. Είναι όμως και αυτοί οι οποίοι μένουν εκεί και δυσκολεύονται πάρα πολύ σε μια καθημερινότητα και με τους Τούρκους απέναντι που είναι εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αλλά πρέπει να τους βοηθήσουμε και για να μείνουν. Δεν είναι μόνο να πάνε καινούργοι. Βέβαια, για αυτούς που μένουν εκεί. Για αυτούς είχατε προγράμματα. Στο Σουφλί, τριετής απαλλαγή από τον έμφυα, καινούργια προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν εκεί με τη ΔΥΠΑ, με νέες θέσεις εργασίας. Γιατί πολύ σωστά λέτε, μπορεί να έχεις το σπίτι, αλλά θέλεις και δουλειά. Θέλεις και πρακτική. Άρα, επιδοτούμενες θέσεις, οι οποίες φτάνουν μέχρι το 75% η επιδότηση με τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ. Εμείς ανακοινώσαμε και προγράμματα γυναικείας επιχειρηματικότητας που θα δίνουμε 20 έως 40.000 ευρώ σε επιχειρηματικά σχέδια και στα πρώτα έξοδα μιας γυναίκας που θέλει να κάνει μια επιχείρηση, κοινωνική επιχείρηση ή των υπολείπων μορφών. Γιατί ξέρετε ότι εκεί πάνω στον Εύρο έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα οι γυναίκες, άτομα με αναπηρία, με κινσέβ. Δεν λέω ότι είναι πανάκια, όχι. Αλλά όλα είπαμε ότι τι κάνουν, συνδέεται μια εικόνα. Και μια άλλη σημαντική ανακοίνωση, γιατί μπορεί να μιλάμε για τις γεννήσεις και για τα μικρότερα παιδιά, πρέπει να φροντίζουμε όμως και τα άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία. Ανακοινώσαμε ότι μαζί με την αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια, θα κάνουμε και το γυροκομείο, μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Ορεστιάδα, γιατί βλέπετε ότι ο πληθυσμός γυράσκει. Μεγάλες ανάγκες θα έχουμε πλέον και για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Θα αναλάβει το Υπουργείο μας τα λειτουργικά έξοδα και την ικανοποίηση του προσωπικού, το να προσλάβουμε δηλαδή εμείς προσωπικό. Πολλά λοιπόν ζητήματα και πολύ πιο σημαντικά που είπαν και άλλοι υπουργοί, το θέμα της κτηνιατρικής σχολής που θα γίνει στην Ορεστιάδα είναι πολύ σημαντική έτσι, ανακοίνωση. Αυτή η σχολή ψυχολογίας ήδη που λειτουργήσε έχει 114 φοιτητές και συνεχίζουν και με την έναρξη ενός καινούργιου προγράμματος διαβίου μάθησης με πολλές μικρότερες σχολές στο Σουφλί. Μάλιστα. Έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πλειάδα μέτρων. Αυτό είναι το, αυτή είναι η ουσία. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώσατε χτες και είναι σημαντικά. Καμιά ερώτηση έχετε δεχθεί εσείς από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να κάνετε πράγματα που είναι προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του δημογραφικού, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που προφανέστατα απασχολεί τους πάντες. Πολύ περισσότερο αυτό που λέμε, πώς να το πω, παραδοσιακή βάση της παράταξής σας. Θέλω να σας πω ότι από την αρχή που ανακοινώσαμε, γιατί εμείς δουλεύουμε πάνω από 8 μήνες στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ήσταν και βουλευτές στο γραφείο και κατέβασαν απόψεις. Θέλω να σας πω την περίπτωση του κ. Κυριάκη, γιατί είναι πολύ αξιόλογο. Ο κ. Γιάννης Οικονόμου από τη Λαμία, ο κ. Κυριάκης από την Πρέβεζα έφερε δική του πρόταση με 15 σημεία. Ναι. Ο κ. Οικονόμου επίσης. Και μάλιστα θα απαντήσω και επίκαιρη ερώτηση στον κ. Οικονόμου την άλλη εβδομάδα για το δημογραφικό της Θεότιδας. Ναι. Γιατί πράγματι έχει από τους Δήμους που έχουν πολύ μεγάλη πληθυσμιακή πτώση. Μάλιστα. Άρα με πολύ μεγάλη χαρά πρέπει να σας πω ότι λαμβάνουμε τις ερωτήσεις. Άρα δέχεστε και εσείς βουλευτές στο γραφείο σας που σας θέτουν αιτήματα. Μονίμως. Όχι όμως αιτήματα, ξέρετε. Ναι, μονομένα, δεν θεωρείτε. Μιλάω θεσμικά. Όχι, δεν, μεγάλη χαρά από το κάτω. Δεν θεωρείτε ότι δέχεστε ένα αντάρτικο η κυβέρνηση γενικά. Όχι, νομίζω ότι είναι πολύ υγιής αυτή η κατάσταση, πρέπει να σας πω, και το λέω από καρδιάς. Μάλιστα. Θα σας το πω ακριβώς όπως το νιώθω. Και όποιος μας παρακολουθεί και με παρακολουθεί, ξέρει ότι ειδικά με την κοινοβουλευτική ομάδα είναι τόσο έτσι ενεργή η δράση και η διάδραση. Μάλιστα. Η οποία νομίζω ότι είναι πολύ στοιχείο δημοκρατίας και ουσίας. Και επειδή και σήμερα είναι και τα 50 χρόνια, εγώ νομίζω ότι αυτή η παράταξη δείχνει ότι παρά το παλαιό και το ιστορικό της, είναι και τρομερά σύγχρονη και μοντέρνα. Και αυτό μου αρέσει να υπηρετώ. Μια παράταξη η οποία έχει δώσει την Ελλάδα ό,τι καλύτερο μπορούσε και πραγματικά μπορεί να γίνει μόνο με έναν, αν θέλετε, υγιή διάλογο, ακόμα και με την κριτική. Και το τελευταίο μας ερώτημα, κυρία Ζαχαράκη, στεγαστικό. Πότε αυτές οι 30.000 οικογένειες, οι νέοι, θα μπουν στο δικό του σπίτι, σε αυτό το νέο πρόγραμμα το οποίο εξαγγέλθηκε? Το καινούργιο από τον Ιανουάριο του 25. Όλοι μαζί, δηλαδή σκεφτείτε, σπίτι 1, σπίτι 2, το οποίο θα είναι 3 δισεκατομμύρια. Ένα δισεκατομμύριο ήταν το πρόγραμμα που ήδη τρέχει. Σήμερα πήρα και τα στοιχεία, 7.295 έχουν ήδη εκταμιεύσει το δάνειό τους. Ναι. Αλλά με το νέο πρόγραμμα, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει αυτά που έρχονται, ναι, 2 δισεκατομμύρια δίνονται μετά από πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης και εμείς μαζί με την Επιτροπή. Ναι. Άρα έχουμε 2 δισεκατομμύρια από αρχές Ιανουαρίου. Οι συμπολίτες μας έως 50 ετών πλέον μπορούν να κάνουν αίτηση, γιατί κάναμε με την Πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού τη διεύρυνση. Και αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2026 θα έχουν εκταμιευθεί
πάνω από 20.000 δάνεια, τα οποία θα είναι για σπίτια έως 150 τετραγωνικά, με αξία 250.000 ευρώ, αν μπορείς να πάρεις το 90% του δανείου. Πάνω από 20.000 δάνεια, αξία 150.000 ευρώ το κάθε σπίτι, σωστά? Όχι, 150 τετραγωνικά. Α, 150 τετραγωνικά, συνόλου. 205.000 συμβολιακή αξία και να πάρεις 190.000 ευρώ από το ανώτατο από την τράπεζα. Μάλιστα. Και έτσι μάλιστα. Το επιτόκιο γύρω στο 2%. Μάλιστα. Λίγο ωραία. Λιγότερο. Χάνεται και ο ήχος. Είναι πολλά μαζί, αλλά όλα αυτά ξέρετε είναι μέρος στρατηγικής δουλειάς, ένα πυροτέχνημα. Ναι. Ωραία. Χάνουμε και τον ήχο, κυρία Ζαχαράκη. Συγγνώμη, γιατί είμαστε στον δρόμο. Ναι, λογικό. Δεν πειράζει. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι.